Συνεχίζεται η ενίσχυση του Δημοτικού Φαρμακείου και Ιατρείου με την προσφορά φαρμάκων στην Εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης για αυτούς που τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Όπως ξέρετε, το Δημοτικό Ιατρείο και το Δημοτικό Φαρμακείο συνεχίζει τη λειτουργία του. Μάλιστα, στα προγράμματα τα οποία θέλουμε να ενταχθούμε της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στα 2,5 εκατομμύρια, έχουμε προτείνει και επέκταση των δομών του Δημοτικού Ιατρείου και του Δημοτικού Φαρμακείου. Αυτό που είναι αξιόλογο και θα ήθελα να το αναφέρω, η προσπάθεια η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή από τον πατέρα Ευθύμιο της Ενορίας της Αγίας Εκατερίνης, όπου έχει πραγματικά με μεγάλη κοινωνική ευαισθησία, έχει προτείνει τώρα αυτή την περίοδο που βρίσκεται η Παναγία, η Βουλκανιώτη, σαν το προσκύνημα της Παναγίας, όσοι προσέρχονται στο προσκύνημα να φέρνουν φάρμακα τα οποία θα τα διαθέσουμε στο Δημοτικό Ιατρείο και στο Δημοτικό Φαρμακείο. Πραγματικά είναι μια πολύ σημαντική ενέργεια και πράξη, όπου πιστεύω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ηλικιωμένοι οι οποίοι πηγαίνουν στο προσκύνημα έχουν στο σπίτι τους φάρμακα τα οποία για διάφορους λόγους είτε έχουν σταματήσει να χρησιμοποιούν ή οτιδήποτε άλλο, μπορούν να τα συγκεντρώσουν, να τα πάνε στην εκκλησία γιατί θα χρησιμοποιηθούν από ανθρώπους που τα έχουν πραγματικά ανάγκη.